με όλες αυτές τις σκοτεινές υπηρεσίες. Γιατί θυμάστε τότε είχαν βρει και τα τσουβάλια με τους δημοσιογράφους. Ναι, ναι. Στο Υπουργείο Εξωτερικών. Ακριβώς. Θα πρέπει να απομονωθούν. Ή κάποια στιγμή να πάρει κάποιος την ευθύνη από αυτούς που διαχειρίζεται. Αυτό είναι ευθύνη της πολιτείας. Της πολιτείας. Να πάρει την ευθύνη και να πει: εδώ, ρε φίλε, πού τα βρήκες αυτά τα χαρτιά? Εκεί. Απέδειξε ότι τα βρήκες εκεί. Εντάξει, λοιπόν, μπορεί να τα βρει και εκεί. Δεν, δεν νομίζω τώρα, ρε Σύνικο, λοιπόν, τώρα να σε μπορούσα να πετάξει τα χαρτιά στα σκουπίδια. Θέλω να πω κάτι άλλο. Πριν πάμε στο κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, γιατί δεν το έχουμε φύξει καθόλου, να κάνουμε εκεί μια αναφορά. Μια τελευταία ερώτηση σχετικά με την οικονομία που αφορά την κυβέρνηση. Δεν είπαμε για τους μετανάστες, βέβαια. Ναι, λοιπόν, να κάνουμε μια ερώτηση για την οικονομία και κλείνουμε. Διαπιστώνετε δύο γραμμές όπως υποστηρίζουν στο Υπουργικό Συμβούλιο η, θα έλεγα, πιο φιλολαϊκή πολιτική της κυρίας Κατσέλη και πιο τεχνοκρατική πολιτική του κυρίου Παπακοσταντίνου? Υπάρχει τέτοια διάκριση? Πώς το βλέπετε? Σίγουρα σε κάθε κυβέρνηση δεν είναι ένας που αποφασίζει και δεν είναι ένας που συμμετέχει. Ο καθένας έχει τη δική του οπτική γωνία που βλέπει τα πράγματα και τις λύσεις σε μια κρίση και τις προτάσεις. Την ευθύνη την έχει ο Πρωθυπουργός. Αυτός θα δούμε ποια σχολή θα ακολουθήσει και ποια θα υιοθετήσει. Άκουσα και εγώ χθες το βράδυ τον κύριο Παπακοσταντίνου που ήταν στο Μέγκα. Προσπάθησα να καταλάβω τι εκπέμπει γενικότερα και από τη συζήτηση. Ομολογώ ότι δεν έγινα σοφότερος. Αυτό που κατάλαβα ήταν ότι ο κ. Παπακοσταντίνου έλεγε ότι εγώ ακολουθώ την πολιτική του κ. Παπανδρέου και άρα εάν χτυπάτε εμένα, χτυπάτε αυτό. Εντάξει, το να καλύπτεστε πίσω. Εγώ θεωρώ ότι υπάρχουν δύο γράμμες. Και ο Λεγοσκούφης το ίδιο έλεγε. Ναι, υπάρχουν δύο γράμμες. Ακριβώς το ίδιο. Ακριβώς το ίδιο για ο Λεγοσκούφης. Σωστή παρατήρηση. Ναι, ναι. Αλλά νομίζω ναι, υπάρχουν δύο προσεγγίσεις. Δηλαδή είναι φανερό. Ας πούμε, ο κ. Παπουτσής που είναι ο γραμματέας κοινοβουλευτικής ομάδας και ο κ. Σκανδαλίδης, πρώην γραμματέας του κόμματος, ήταν πολύ σαφής και η Βάσου Παπανδρέου. Και η Βάσου Παπανδρέου και πολλοί άλλοι θα μπορούσαν να πούν. Και η Λούκα η Κατσέλη εντός της κυβέρνησης νομίζω έχουν μια εντελώς άλλη προσέγγιση. Από στελέχη όπως ο κύριος Παπακοσταντίνου και μου κάνει πάρα πολύ αλληγινή εντύπωση και μου προβληματίζει ότι όλα τα στελέχη του κυρίου Σιμίτη επί τα οικονομικά στελέχη, έτσι, γι' αυτό είδαμε προηγουμένως και τον κύριο Βαντωνίου και τον κύριο Στουρνέρα κάποια στιγμή βγήκαν και είπαν φορολογήστε ό,τι κινείται και ό,τι αναπνέει. Εντάξει. Εν πάση περιπτώσει, βλέπουμε ότι οι οικονομικά στελέχη της περίοδου Σιμίτη να καταλαμβάνουν κέρυες θέσεις αυτή την ώρα στο οικονομικό επιτελείο της σημερινής κυβέρνησης. Εγώ αυτό που γνωρίζω είναι ότι η οκταετία Σιμίτη, κυρίως τα τελευταία χρόνια, μισήθηκε θανάσιμα από τον πασοκικό καταρχήν ψηφοφόρο και ευρύτερα από τον ελληνικό για την οικονομική του πολιτική, γιατί τον στράγγιξε, τον τελείωσε. Εάν αυτοί οι άνθρωποι ξαναμπούν στο παιχνίδι και ξαναεπηρεάσουν με τις πολιτικές τους και με τις αποφάσεις τους προς μια τέτοια κατεύθυνση, θεωρώ ότι ο κ. Παπανδρέου δεν θα έχει μεγάλο μέλλον. Γιατί τα πάει το καράβι από την πλευρά που είπα. Την άλλη. Θέλω να πιστεύω ότι ο Παπανδρέου έχει μία στρατηγική, έχει μία. Με αυτή την έννοια, συγγνώμη, υπάρχουν όντως δύο γραμμές. Δύο γραμμές, μάλιστα. Διότι υπάρχουν δύο γραμμές, υπάρχουν. Για πάμε στην πολιτική της μετανάστευσης, λοιπόν, και το Υπουργικό Συμβούλιο για το θέμα της μετανάστευσης. Κοιτάξτε, εγώ είμαι υπέρ αυτής της διαδικασίας. Έτσι. Θα πρέπει κάποια στιγμή να δούμε την αλήθεια κατάματα. Και να μην θέλουμε να κρυφτούμε πίσω από το δάχτυλό μας ή να χρησιμοποιούμε γαργαλιστικές μεθόδους. Σε καμία χώρα του κόσμου δεν λειτουργεί αυτό το σύστημα των μεταναστών που υπάρχει στη χώρα μας. Και θα αναφέρω τη μεγαλύτερη χώρα με μετανάστες είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, αν δεν κάνω λάθος. Έτσι. Μην ξεχνάμε ότι μετανάστες υπήρξε αντιπρόεδρος, δύο υποψήφοι για την Προεδρία ήταν μετανάστες και μιλάμε όπου αντιπρόεδρος ήταν ο Σπύρος Άγνιου ελληνικής καταγωγής από τους Γαργαλιάνους, ο Μάικ Δουκάκης και ο Πολ Τσόγκας. Και δεν αναφέρομαι πλέον στους άλλους γεωργιοστασίες κυβερνήτες που υπάρχουν στις 52 πολιτείες των ΗΠΑ. Πού είναι το κακό? Ακόμη και ο πρόεδρος τον είπα σήμερα μετανάστες είναι. Από πού και σου? Και έχουμε και στην Αυστραλία Έλληνες που παίζουν σημαντικό πολιτικό ρόλο. Στη Γερμανία, στον Καναδά. Ναι, το πρόβλημα είναι το εξής. Λοιπόν, πόσο αντέχει η ελληνική οικονομία, δεν είναι ανεξαρτητική. Η ελληνική κοινωνία, πόσο αριθμό μεταναστών να αντέχει. Εάν είναι η ελληνική κοινωνία. Και ένα δεύτερο θέμα, οφείλουμε να πούμε. Να σου πω κάτι. Εάν η ελληνική κοινωνία. Και άλλα κοινωνικά προβλήματα που βγαίνουν, έτσι. Να πω κάτι. Εάν ο μετανάστης φορολογείται. Εάν ο μετανάστης ασφαλίζεται, εάν ο μετανάστης πληρώνει όλες τις υποχρεώσεις απέναντι στο κράτος όπως πληρώνει ένας πολίτης, τα νοσοκομεία θα μπορούν να καλύπτουν τα έξοδα που τώρα πάει ο μετανάστης δωρεάν και κάνει τις εξετάσεις τους ή
οτιδήποτε στο νοσοκομείο. Θα μπορεί ο μετανάστης να έχει τον φόρο του και να, έχει τα δικ... να, παίρνει, να ζητάει τα δικαιώματά του σαν πολίτης. Θα μπορεί ο μετανάστης να μάθει την ελληνική γλώσσα. Θα μπορεί να πηγαίνει στο σχολείο, να έχει τα ίδια δικαιώματα. Άρα θα συνεισφέρει όπως συνεισφέρεις εσύ, όπως συνεισφέρω εγώ, όπως συνεισφέρει ο κάθε Έλληνας πολίτης. Γιατί να μην το κάνουμε αυτό που κάνουν στην Κύπρο. Όποιος θέλει, μάλιστα κύριε, τι θέλεις, ναι, πάρ' τα χαρτιά σου, θα εργάζεσαι, θα πληρώνεις, θα είσαι εντάξει στις υποχρεώσεις σου και θα παραμείνεις εδώ. Δεν έχω μελετήσει βέβαια τις αποφάσεις που θα υλοποιηθούν, άρα δεν μπορώ να είμαι, να έχω άποψη και γνώμη επιμέρους αναλυτικά. Το είδα, άκουσα τις δηλώσεις, διάβασα, αλλά πρέπει να τα δει κανείς λίγο πιο αναλυτικά για να είναι. Τώρα, γενικότερα, είμαι υπέρ της άποψης, καταρχήν συμφωνώ με όσα είπε ο Χρήστος, έτσι, ότι θα πρέπει οι μετανάστες οι οποίοι εργάζονται, δουλεύουν και ζουν σε μια χώρα, να γίνονται μέρος αυτής της χώρας που σημαίνει που το επιθυμούν και βέβαια συμφωνούν με τα ήθη, τα έθιμα και τους νόμους της χώρας. Χωρίς περιορισμό στην εισαγωγή μεταναστών, δηλαδή τάξε, μεταναστών. Αυτό αφορά, αυτό αφορά το πόσους αντέχει η Ελλάδα μετανάστες. Αυτό λέω, πόσους αντέχει η Ελλάδα, δεν πρέπει να λύσουμε το πόσους. Δεν αφορά όμως τον μετανάστη αυτό. Ας πάμε μια βόλτα μετά στην Ομόνια, δείτε κάτω τι γίνεται. Μισό λεπτάκι. Θα φύγει αυτός. Θα φύγει αυτός. Μισό λεπτάκι. Δεν αφορά, δηλαδή το πόσους μετανάστες και με ποιες διαδικασίες θα έχει η Ελλάδα, δεν αφορά το μετανάστη. Παράδειγμα, έτσι. Αυτό το ρυθμίζει. Μέχρι τώρα λέγαμε για τη βίζα στην Αμερική, έτσι. Αυτό το καθορίζει η Αμερική πώς μετανάστες θέλει και ποιοι θα είναι αυτοί οι μετανάστες και αν θα σε αφήσει να πεις και πώς θα καθίσει. Άρα λοιπόν, από τη στιγμή, εμείς το συζητάμε το πρόβλημα, από τη στιγμή που η Ελλάδα δέχεται τους μετανάστες, ζουν εδώ, τι γίνεται. Αυτό λέμε. Δεν συζητάμε για το πόσους, αν θα είναι 1 εκατομμύριο ή 2 ή 500.000, μπορεί αύριο το πρωί να πούμε, κοιτάξτε, η Ελλάδα αντέχει 500.000 μετανάστες. Τέλος. Τέλος. Αυτό. Άρα λοιπόν, μέχρι το αριθμό 500.000 θα είναι αυτή. Σωστό. Αυτή λοιπόν είναι η πολιτική, νομίζω, στόχη. Αυτό είναι. Και έχει καταγράψει του έτσι. Ασφαλίζει τα δικαιώματά του όλα, έτσι. Ναι, ασφαλιστικά. Και έχει καταγράψει και του έχει. Και συζητάμε τώρα. Η συζήτηση γίνεται από τη στιγμή που λέμε πόσο θα είναι ο αριθμό των μεταναστών στην Ελλάδα, αυτοί οι άνθρωποι πώ ζουν εδώ. Τι πληρώνουν, τι φόρου έχουν, τι υποχρεώσει έχουν. Εάν τα παιδιά που θα γεννηθούν εδώ, τι γίνεται με αυτά, θα έχουν υπηκότητα, θα έχουν ηθαγένεια και πότε. Δηλαδή η συζήτηση περί μεταναστών είναι αυτή. Άρα λοιπόν σε αυτή την περίπτωση όταν. Λέει, νομίζω είπε ότι αν πάνε τα παιδιά που θα γεννηθούν εδώ 3 χρόνια στο δημοτικό σχολείο θα αποκτούν την ελληνική ηθαγένεια κλπ. Είναι λογικό αυτή την ώρα υπάρχουν παιδιά που είναι 20 χρονών που δεν ξέρουν ούτε ποια είναι η πατρίδα τους, ούτε ποια είναι η ηθαγένειά τους, ούτε τι κάνουν, δεν έχουν χαρτιά. Υπάρχει τεράστιο κοινωνικό πρόβλημα. Αυτό θα πρέπει να λυθεί. Είναι αδύνατο να μην λυθεί. Και από τη στιγμή που δημιουργήθηκε, ας λυθεί de facto με κάποιον τρόπο, αλλά και από την άλλη να δημιουργηθεί μια πολιτική για να ξέρουμε. Το πρώτο βέβαια είναι πόσους μετανάστες θέλουμε. Χωράμε. Λοιπόν, όχι, το πρώτο, συγγνώμη Νίκο μου, να πούμε, συμφωνώ σε αυτά όλα που λες και ότι έτσι πρέπει να κινηθούμε, αλλά να ξέρουμε και ποιοι είναι. Αυτή τη στιγμή, αν είναι, ρωτήσουμε, θα... δεν ξέρουμε πόσους έχουμε. Ούτε πόσους έχουμε. Ούτε πόσους έχουμε, ούτε πόσους ούτε ποιοι είναι, ούτε που μένουν. Πάμε στα νοσοκομεία, είναι όλοι μέσα. Πηγαίνουμε προς το τέλος, να αφήσαμε απ' έξω τη Νέα Δημοκρατία. Πώς τον βλέπεις τον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Σαμαρά και την πολιτική του? Και αυτά είναι τα πρώτα του βήματα αυτά. Θα πρέπει να αφήσουμε, να δώσουμε χρόνο. Μπορούμε, μπορούμε στο σημείο αυτό και μετά, όπως κάνουμε κάθε φορά, να έχουμε την άποψη των φίλων τηλεθεατών. Τα τηλέφωνα παρακαλώ στην οθόνη και να δούμε, ωραία, και τις ερωτήσεις των φίλων τηλεθεατών προς τους καλεσμένους μας. Ναι. Μέχρι στιγμής ο Σαμαράς έχει δείξει ότι κρατάει στο χέρι το σφουγγάρι. Το πρόβλημα δεν το έχει ο Σαμαράς στην Δημοκρατία, το έχουν άλλοι. Δηλαδή? Αυτοί που έχουν το πρόβλημα. Ο Σαμαράς θέλω να πιστεύω ότι μπήκε τελείως διαφορετικός με την εμπειρία που είχε, όπως έλεγε, της εποχής της ερημιάς και της μοναξιάς και θέλει να είναι, να δώσει το μήνυμα το ότι εγώ στηρίζω τη χώρα μου, στηρίζω την πατρίδα μου στα δύσκολα και σε αυτά τα οποία θα την βοηθήσω να πάει μπροστά. Από εκεί πέρα θα είμαι κριτικός, θα κάνει κριτική. Αυτό στο πολιτικό μας σύστημα είναι μια καλή κίνηση. Γιατί μέχρι πρώτην ξέραμε ότι η αντιπολίτευση, για να κάνει αντιπολίτευση, απλώς διαφωνούσε για να διαφωνεί. Δεν είχαμε τίποτα άλλο. Τώρα βλέπουμε ότι υπάρχουν και προτάσεις και από την άλλη πλευρά. Και αυτό είναι θετικό, λες. Φυσικά είναι θετικό. Νίκο.
Εντάξει, εγώ είμαι ένας από αυτούς που βλέπουν θετικά όλη την κίνηση του Αντώνη Σαμαρά, θα συμφωνήσω αυτά, αλλά απ' την άλλη διαβλέπω και μεγάλους κινδύνους. Δηλαδή βλέπω ότι γίνονται αρκετά λάθη γύρω από τον Αντώνη Σαμαρά, βλέπω μία απομόνωσή του, δεν ξέρω εάν θα συμφωνήσω. Ανησυχητική είναι αυτή η απομόνωση. Ναι, υπάρχουν κάποια ανησυχητικά για μένα, εν πάση περιπτώσει, σημάδια, τα οποία... Εντάξει, καλό είναι επειδή πρέπει να πετύχει να τα δει ο ίδιος από νωρίς. Και επίσης θεωρώ ότι η Νέα Δημοκρατία, η Ντόρα Μπακογιάννη για παράδειγμα, πάρα πολύ δύσκολα θα μείνει στη Νέα Δημοκρατία. Θεωρείς την κυρία Μπακογιάννη ότι πιθανότερα να φύγει από τη Νέα Δημοκρατία, νομίζω, να κάνει δικό της κόμμα? Νομίζω, κατά τη γνώμη μου. Ακούγεται αυτό.